διατροφή και καρκίνος. Η συσχέτιση καρκίνου και διατροφής είναι πλέον σε σχεδόν απόλυτη συνάρτηση. Τα μέχρι τώρα επιδημιολογικά δεδομένα αλλά και πειράματα που έχουν διεξαχθεί σε πειραματοζώα δείχνουν ότι η υψηλή κατανάλωση βλαβερού λίπους, δηλαδή τρανς και κορεσμένα λιπαρά, δηλαδή τα λιπαρά που βρίσκονται κατά κύριο λόγο πού, στα ζωικά στοιχεία, κρέατα, τυριά κλπ. Στη διατροφή σε συνδυασμό με αυξημένη κατανάλωση θερμίδων, δηλαδή η υψηλή κατανάλωση κορεσμένου λίπους, ζωικού λίπους, με αυξημένη κατανάλωση θερμίδων, όταν τρώω δηλαδή παραπάνω, αυτό που συμβαίνει κατά κύριο λόγο στο δυτικό κόσμο, συμβάλλει στην ανάπτυξη κακοηθειών, καρκίνων. Η συσχέτιση αυτή είναι ισχυρή με τους καρκίνους του μαστού, του προστάτη και του παχαίους εντέρου. Τρεις τύποι εξαιρετικά επικίνδυνων καρκίνων και ιδίως πάρα πολύ συχνών. Ειδικά ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες και ο καρκίνος του προστάτη στους άντρες είναι από τους πιο συχνά εμφανιζόμενους τύπους καρκίνου στον κόσμο. Σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση κατανάλωσης τρανς και κορεσμένων λιπαρών και καρκίνου του μαστού, βρέθηκε ισχυρή σε επιδημιολογική έρευνα όπου έλαβαν μέρος, συμμετείχαν δηλαδή, 21 χώρες. Στις χώρες όπου το κακό λίπος αποτελούσε περίπου το 45% των ημερήσιων θερμίδων, παρατηρούνταν 5,5 φορές, 550% αυξημένα κρούσματα καρκίνου σε σχέση με χώρες που παρουσίαζαν χαμηλή πρόσληψη λίπους σε ημερήσια βάση. Η κατανάλωση λίπους, κατά κύριο λόγο ζωικής προέλευσης, συνδέεται και με τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Σύμφωνα με σχετική επιδημιολογική μελέτη, τα άτομα που κατανάλωναν σε καθημερινή βάση κόκκινο κρέας διέτρεχαν 2,5 φορές 250% αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου σε σχέση με άτομα που κατανάλωναν κόκκινο κρέας μόνο μία φορά το μήνα. Σχεδόν δηλαδή αυτό που επιτάσσει η μεσογειακή μας διατροφή. Η μεσογειακή διατροφή έχει μία φορά την εβδομάδα κατανάλωση κόκκινου κρέατος και μάλιστα μία μικρομερίδα, δηλαδή πολύ μικρή ποσότητα. Σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση θερμίδων, ανεξάρτητα από το είδος της τροφής από την οποία προέρχεται, τα πειραματόζωα και τα πειραματικά δεδομένα έδειξαν ότι η αυξημένη πρόσληψη θερμίδων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καρκινογένεση ανεξάρτητα από την πρόσληψη λίπους. Άρα βλέπουμε δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες. Όταν ένας άνθρωπος πάει στο πολύ, ανεξάρτητα από την ποιότητα των θερμίδων, όταν δηλαδή γίνεται κατάχρηση φαγητού, πάλι αυτή η κατάσταση συνδέεται με αυξημένα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου, όπως και με την υπόθεση του κορεσμένου λίπους, αλλά και των τρανς, ακόμα χειρότερη δηλαδή κατηγορία λιπαρών. Έτσι, τα κορεσμένα λίπη ζωικής προέλευσης παρουσιάζουν καρκινογόνο επίδραση, ενώ αντίστροφα το ελαιόλαδο και τα λιπαρά οξέα των ψαριών, λεγόμενα ωμέγα 3 π.χ., παρουσιάζουν προστατευτική δράση έναντι του καρκίνου. Άρα δεν είναι όλα τα λίπη ίδια, τα υπέροχα μονοακόρεστα όπως είναι ο αβοκάντος, αλλά κυρίως το εξαιρετικά ευλογημένο ελαιόλαδο, είναι τελείως διαφορετική η ικανότητά τους να προστατεύουν και όχι να βλάπτουν τον ανθρώπινο οργανισμό.
Εντυπωσιακά είναι και τα ευρήματα από την Ιαπωνία, όπως σε διάφορες μελέτες που περιλάμβαναν ομάδες ασθενών και ομάδες ελεγχού, η συχνότητα της εμφάνισης καρκίνου του παχαίους εντέρου συμβαδίζει με την κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Σε μελέτη που έγινε στην Ολλανδία και στις ΗΠΑ, Iowa Women and American Cancer Society Cohort, ο μοναδικός παράγοντας που συσχετίστηκε με τον καρκίνο του παχαίους εντέρου ήταν το κόκκινο κρέας. Στην τελευταία μελέτη της Health Professionals Follow-up Study, που ως υποκείμενα είχε 51.000 άντρες, είναι μεγάλη μελέτη, υπήρξε σαφής συσχέτιση υψηλής κατανάλωσης ζωικού λίπους και κόκκινου κρέατος με τον καρκίνο του προστάτη και μάλιστα της πλέον επιθετικής μορφής της νόσου. Αντίθετα, σε επιδημιολογικές μελέτες βλέπουμε πως η μεσογειακή μας διατροφή, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μεσογειακή διατροφή, είναι η κριτική διατροφή με τις παραλλαγές ανάλογα με τις χώρες της λεκάνησης Μεσογείου. Συνδέεται λοιπόν με χαμηλότερα ποσοστά καρκινογενέσεων και κυρίως με χαμηλότερη εκδήλωση καρκίνου του μαστού, του δέρματος και του παχαίους εντέρου. Τρεις τύποι καρκίνου. Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι το ελαϊκό οξύ που περιέχεται στο ελαιόλαδο προάγει τον κυταρικό θάνατο των καρκινικών κυττάρων και επιδρά στη μείωση του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων του παχαίους εντέρου. Έχει επίσης διαπιστωθεί προστατευτική δράση του ελαιολάδου σε συνδυασμό με τη μεσογειακή διατροφή στους καρκίνους του μαστού και του παχαίους εντέρου. Πολύζος 2010, Χριστοδούλου και Τσιάνος 2000. Σε γενικές γραμμές, η ελαιοευρωπαϊνή και η υδροξυτηροσόλη διακόπτουν τον κυταρικό πολλαπλασιασμό του καρκίνου στην αρχική του φάση και δίνουν εντολή γενικής απόπτωσης, δηλαδή θάνατο των καρκινικών κυττάρων. Εκτός της αντιοξυδοτικής δράσης, οι ουσίες αυτές επιδρούν και στην αγκιογένεση του καρκίνου. Υπάρχει αναλυτικότατο βίντεο στο οποίο μιλάμε για τα εκπληκτικά χαρακτηριστικά της αγκιογένεσης. Άρα λοιπόν συμμετέχει και στην αγκιογένεση, στη μετακίνηση των καρκινικών κυττάρων, μετάσταση δηλαδή, και στη διεισδυτικότητα των κυττάρων αυτών. Επίσης, σημαντικότατο ρόλο φαίνεται ότι διατραματίζει και το σκουαλένιο. Το σκουαλένιο υπάρχει μόνο στο ελαιόλαδο ουσιαστικά σε υψηλές συγκεντρώσεις, 0,7%, ενώ σε άλλες τροφές η συγκέντρωσή του είναι πάρα πολύ μικρή, 0,002% ή ως 0,03%. Το σκουαλένιο συγκεντρώνεται στο δέρμα και προστατεύει από την ανάπτυξη του καρκίνου του δέρματος. Πριν αναλάβεις κάποιον λοιπόν, ρώτησέ τον αν είναι έτοιμος να αλλάξει ό,τι τον αρρωσταίνει. Υποκράτης. Καλή συνέχεια σε όλους.